Για την απομόνωση των νουκλεϊκών οξέων από τα επιθυλιακά κύτταρα του στόματος απαιτούνται 20 περίπου ml νερό. Με σύριγγα μίας χρήσης, ογκομετρούμε 20 ml νερό και τα μεταφέρουμε σε πλαστικό ποτήρι. Επαναλαμβάνουμε ανάλογα με τη χωρητικότητα της σύριγγας. Το νερό αυτό μεταφέρεται στο στόμα μας. Ακολουθεί ανάδευση του νερού στο εσωτερικό του στόματος για 3 περίπου λεπτά. Με τον τρόπο αυτό, επιθυλιακά κύτταρα μεταφέρονται στο νερό. Μετά από 3 λεπτά, μεταφέρουμε το περιεχόμενο του στόματος πίσω στο πλαστικό ποτήρι. Απαιτείται περίπου 1 γραμμάριο χλωριού χονάτριο, δηλαδή απλό μαγειρικό αλάτι, το οποίο προστίθεται στο διάλειμμα χωρίς να αναδεύσουμε. Ακολουθεί προσθήκη 2 ml απλού απορρυπαντικού. Το απορρυπαντικό μπορεί να είναι ένα απλό απορρυπαντικό πιάτων, το οποίο ογκομετρείται με χρήση σύριγγας. Μετά την προσθήκη του απορρυπαντικού, ακολουθεί ανάδευση του διαλύματος. Η ανάδευση ολοκληρώνεται όταν έχει διαλυθεί όλο το χλωριούχο νάτριο. Προσπαθούμε να μην δημιουργηθούν αφροί. Ακολουθεί προσθήκη περίπου 5 ml εθυλικής αλκοόλης. Η εθυλική αλκοόλη προστίθεται από τα πλαϊνά τυχώματα του ποτηριού. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία αλκοολική φάση στην επιφάνεια του υδατικού διαλύματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ινόπνευμα 95% το οποίο βρίσκεται εύκολα στο εμπόριο. Τα νουκλεϊκά οξέα εντοπίζονται ως λευκά ενημάτια στην αλκοολική φάση. Με γυάλινη ράβδο μπορούμε να τα συλλέξουμε. Έτσι έχουμε καταφέρει να απομονώσουμε DNA και RNA από τα κύτταρά μας.